μικρόφωνο ο Στάθης. Το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοπειρατικός σταθμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι κουφάλαλοι, νοσοκόμες, τραβεστές και στρατιώτες. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Έτσι. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Βασικά σας υπενθυμίζω ότι ο ραδιοσταθμός μας εκπέμπει στους 1480 χιλιόσκυλους. Χιλιόκυκλους ήθελα να πω. Για να μας απολαύσετε ωραία και να μας ακούσετε ωραία, θα πρέπει και να μας το πιάσετε ωραία. Κούλα, πιάστο να ωραία. Κούλα, θα σου βάλω ένα δίσκο που θα σου κουφαθεί ταυτί. Απ' το Στάδι τον Καψούρη στην Κούλα με πολύ αμάν ένα δίσκο του Μιχάλη Μενεδιάτη. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ναι κουλά, είσαι γάτι. Πολύ γάτι, πέτσινο. Και θα σμίξουμε τα πετσιά μας. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ξύπνα, ξύπνα Στάθη μου, δουλειά. Πιάνεις δουλειά. Μα κοίγεμαι ρε μανούλα εκεί. Λίγο πιο κάτω. Τι πιάνεις. Το ξέρω ρε μάνα. Το ξέρω ότι την πιάνω. Πού το κατάλαβες. Τι πιάνω ρε μάνα, πότε πιάνω! Δουλειά, αγόρι μου, τι πιάνω! Σοβαρά πιάνω δουλειά, πού, πώς, πότε, γιατί! Αύριο κιόλα, το γράφει εδώ η εφημερίδα! Όλοι οι πτυχιούχοι λέει θα την πιάσουνε! Πού το γράφει ρε μάνα, εδώ! Έλα τι λέει, πότε την πιάνεις! Άσε μας ρε μάνα! Α, μην είσαι η τοπαθή Στάθη! Δεν μπορεί να μείνεις άνεργος εσύ, ένας πτυχιούχος! Η εφημερίδα λέει ρε παιδί μου ότι προσλαμβάνει με μόρια και μόρια παίρνουν όσοι έχουν μωρά. Εγώ δεν έχω μωρά, άρα δεν παίρνω μόρια! Α, κατάλαβα! Για να βρεις μόρια πρέπει να έχεις μωρά. Και για να έχεις μωρά πρέπει να βρεις γυναίκα. Μη σε νοιάζει αγόρι μου, εγώ θα στη βρω τη γυναίκα. Άσε ρε μάνα, με τις γυναίκες μέχρι να κάνουμε μωρά θα περάσουν 9 μήνες. Και εγώ θέλω τα μόρια εδώ και τώρα. Άρα πρέπει να ψάξω για δουλειά. Άσε με να κοιμηθώ τώρα. Μην κουνηθεί κανείς στην πουμπούνισα. Σταμάτα να πυροβολεί. Και παραδώσου. Ήταν. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι αυθαίρετος και διατηρείς και παράνομο σταθμό. Ο σταθμός είναι στο σπίτι μου και στο σπίτι μου κάνω ό,τι θέλω εγώ. Ναι, αλλά το σπίτι σου είναι αυθαίρετο και επομένως και η κεραία σου είναι παράνομη. Δεν έχεις άδεια. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι λέει η διοίκηση. Μας λέει παράνομους εμάς τους τίμιους και αφήνει ελεύθερους τους κλέφτες που κλέβουν τα δημόσια ταμεία. Αυτή είναι η ευυπόληπτη. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ο σταθμός μου δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσει να εκπέμπει την εκπομπή του και αυτή τη στιγμή αφιερώνω ένα τραγουδάκι στην αγαπημένη μου Λίζα που είναι στο Ψιλικαντζίδικο η Ξανθιά. Τη διεύθυνση δεν λέμε, την καψούρα μας όμως τη λέμε. I love you, Λίζα. Και τώρα 3 λεπτά διάλειμμα για την πολιτιστική σας κουλτούρα. Και μην κουνηθεί κανείς, σας τάποσα τον κόλλο. Τους πετύχαμε. 69 Studio speaking. Τι έγινε ρε. Έψασε αμερικανική βάση. Τι πράγμα. Μου μίλαγε για αμερικανικά. Σπίκι, σπίκι, σπίκι μου έλεγε. Ας την πλάκα ρε, άσε να πάρω μου, φύγε. Studio speaking. Βασικά να πούμε υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλά ελληνικά. Λέγεται, ακούω. Βασικά να πούμε εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι. Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε. Δεν θέλουμε δίσκο ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι έγινε. Αδύνατον λέει να αλλάξουμε εμείς λέει. Σωρά! Ναι! Φύγε! 69 Studio speaking. Αρβανίτικα ξέρεις. Ποιος είσαι ρε, τι θες. Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand! Άντε πνίξου ρε, άντε πνίξου! Πάνω κράτα με. Τι έγινε ρε. Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε. Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε ρε. Ναι ρε. Θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Κράτα με ρε πάνω. Μη με αφήσεις. Σε κρατά. Έτσι μου έρχεται να πούμε στο τηλέφωνο να περάσω έτσι από το σήμα και να πάω και να του δώσω. Α, μια σφαλιά να φύγει. Ναι ρε. Όχι ρε, αυτό είναι το τσοχλάνι. Έλα, έλα.
καβαλάνε ρε, τώρα μας είπα να πάμε να πνιγούμε. Μόνο αυτό εμένα με είπε και ρε, θα πω μέσα, κράτα με ρε Σιπάνο. Είπα να πάμε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε, κράτα με ρε πάνω, θα τους σκοτώσω. Έχω ένα σχέδιο να εκπληκηθούμε. Ρίξτο, ρίχτο. Την Παρασκευή κάνουμε ένα πάρτι, θα πάμε στο πάρτι. Πάρτι. Ναι, πάρτι. Τι λες να μένα, με είπανε ρε, κράτα με ρε πάνω, που θα τους σκοτώσω. Κάτσε ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Λέγε. Θα πάμε μέχρι να μπουκάρουμε μέσα, θα τους τα διαλύσουμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τη μούτσα την παίρνω πίσω. Κάτσε μου, αδερφέ, πολύ σπαστικός. Ω, σταματήστε τώρα τα παιδιαρίσματα. Ακούστηκε. Κάνε ένα τηλεφωνηματάκι. Ξεκινάει να με πει εμένα. Το τσογλάνι. Μη φωνάζεις κοντά στο τηλέφωνο. Καλά. Τσογλάνι. Συγγνώμη από εκεί. Τσογλάνι. Να με πει εμένα. Πάψε την βαβούρα, δε. Καλά. Μπέτη. Γκάλτα. Τηλέφωνο πάρτο γιατί εγώ θα το βρίσω. Μπέτη στο 269 λέγεται. Λέγεται μετά. Βασικά να πούμε, υπάρχει εκεί κανένας άντρας για να τον βρίσω, μια και με σένα δεν μπορώ να τσακωθώ. Έλαχα τη συλλήθεια. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι. Μαλάκα. Με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη. Ε. Ντου. Ντου. Σώτο. Ντου. 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 Με αυτά τα συνδύματα θα ησυχάσουμε καμιά φορά. Ποιανού κόμματος είναι πάλι αυτό? Της Μαρίνας. Καλά, και η Μαρίνα είναι κόμμα, ρε. Δεν είναι κόμμα, αλλά είναι κόμματος. Εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε την αλλαγή, γι' αυτό βγαίνει. Και εμείς ψηφίζουμε Μαρίνα εδώ και δύο ώρες και δεν βγαίνει. Βρε αλήτη, εσύ εκεί πάνω, κατέβα. Μην κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος, μπάρμα! Να πρασινίσει, ρε! Μην κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος! Να πρασινίσει, ρε, για να έρθουν καλύτερες μέρες! Ήρθαν οι καλύτερες μέρες, μα! Ρε, αλήθεια! Ρε ψεφωνάζω, ξέρεις τι γίνεται από εκεί πίσω, χαμός. Τι χαμός? Έχει γυμνιστές. Άντρες. Έχει και γυναίκες. Ε, και γιατί δεν το λες τόση ώρα, ρε κόπανε? Έχει σκιάλια. Δεν χρειάζεται, έχω γερομάτι. Περίμενα να κλείσω τη σκηνή και φύγαμε. Ότι. Τι είναι αυτός ο τύπος? Γυμνογκόμενες, ετοιμαστείτε και έρχομαι. Ετοιμαστείτε. Έλα και λίγο εδώ. Έρχομαι. Γεια σας πατριωτάκια! Καλώς. Δεν μου λέτε μήπως είδατε να περνάει από εδώ κανένας γυμνός κόλλος? Ναι, ο φίλος μου είδε πίσω από τους βράχους. Πολλούς! Αρκετούς. Ε, τότε τι καθόμαστε, πάμε! Μια στιγμή, να πάρω τη φωτογραφική μηχανή. Γιατί κι άλλα δεν έχεις? Όχι. Εντάξει, θα πάρεις τη φωτογραφική μηχανή να τους φωτογραφίσουμε, να τους μεγενθύνουμε μετά να τους βλέπουμε πιο καλά. Εγώ λέω, ναι. Να τις κάνουμε αφίσες, να τις πουλήσουμε, να βγάλουμε και λεφτά. Τάσος, σταμάτα τις βλακίες. Ο Τάσος, εσύ. Χαίρο πολύ, εμένα με λένε Στάθη. Εμένα Σταμάτη. Και εμένα Στάθη, χαίρο πολύ. Λοιπόν, πάμε να χαρούμε περισσότερο, άντε γρήγορα. Τι κόλλη! Σιγά θα μας δουν! Πού ρε εσύ, κάτι βυζά! Πάψε ρε, θα μας αφήσουν! Παναγία μου! Αχ! Εσύ βλέπεις ό,τι βλέπω! Πού ένα μου! Νύλα που πάθαμε! Πού! Ρε εσύ, γρήγορα τη φωτογραφική μηχανή να τα τραβήξουμε, να τα μεγενθύνουμε και να τα βλέπουμε! Δεν έχω, αλλά γιατί δεν πάμε και καλύτερα! Τι εκεί γυμνή τρελώσε! Και τι έγινε δηλαδή, εγώ βλέπω πολλούς που δεν είναι ξένοι. Όλοι αυτοί με λαχρινοί Έλληνες πρέπει να είναι. Yes! Λοιπόν, πάμε! Εγώ πάντως δεν έρχομαι. Καλά, εσύ κάτσε εδώ, εμείς πάμε στα μάτια γύρω-γύρω. Να μας πάρουμε θα πάρει. Σταμάτη, εγώ λέω να γυρίσουμε πίσω. Γιατί? Γιατί εδώ από μακριά τις βλέπω και μου έχει αγριέψει το τυγράκι. Σκέψου να φτάσουμε και κοντά τι έχει να γίνει. Αυτά τα παθαίνουν εντυμένοι. Άμα είσαι γυμνός μέσα στη φύση έτσι όπως έφτιαξε η φύση, δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή τι δεν σημαίνει? Να στα αποδείξω, ορίστε. Πώς? Τι κάνεις κύριε? Σου. Ξέρω εγώ. Εσύ. Λες Σταμάτη. Ξέρω. Τι ξέρεις, ε? Ξέρω τώρα. Α!
Εσύ σταματή. Τι είναι. Δεν τρέπεσαι έτσι όπως είσαι. Γιατί να τα πω, άντε βγάλω να πάμε. Δεν είσαι καλά που εγώ τρέπομαι, δεν το βγάζω. Θες να πάμε ή όχι. Εγώ θέλω, αλλά άμα συμβεί τίποτα. Δεν συμβαίνει, άντε βγάλω. Εσύ σταματή. Εντάξει θα το βγάλω, αλλά κοίταξε μήπως με βλέπει κανένα. Εντάξει. Έτσι. Βλέπεις, ρε. Αχ, ρε σταμάτη, ωραία είναι, ρε. Είδες πως τα έλεγα. Ρε εσύ, νιώθω μια φρεσκάδα από κάτω μου. Κι εγώ. Λες και έχω air condition, ρε. Αχ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Σταμάτη. Ρε εσύ, βλέπεις ό,τι βλέπω, ρε. Πώς δεν βλέπω. Ω, πω, Παναγία μου. Σταμάτη, ρε εσύ. Έλα, ρε. Δεν αισθάνομαι καλά, ρε, έτσι όπως είμαι. Εσύ δεν τρέπεσαι, ρε. Λίγο, άμα περπατήσουμε να το ξεπεράσουμε όμως. Σταμάτη. Τι είναι. Κοίταξε εκείνον τον ψηλό, ρε. Ρε εσύ, άντρες, ήρθαμε να δούμε εδώ. Όχι, αλλά κοίταξε πώς είναι. Δεν έχει τίποτα μπροστά του. Εγώ αν ήμουν όπως είναι αυτός, δεν θα έβγαζα το μαγιό μου. Σταμάτη. Έλα. Ρε εσύ, σταμάτη. Έλα. Ρε, για κοίτα ρε, μέσα σε τόσους άντρες εγώ πως είμαι, καλός είμαι, ρε. Κανονικός. Τι κανονικός, μόνο. Μόνο, τι θέλεις. Θα είναι από το τρακ που έχω, γιατί άμα δεν είχα τρακ, ξέρεις πως θα ήταν εδώ. Σταμάτη. Τι είναι πάλι. Κοιτάξε ένα μανούλι, ρε, που μας κοιτάει. Πού τι παθαίνω. Πού κι εγώ παθαίνω. Μαναγία. Όχι, μην κοιτάς προς τα εκεί. Μπροστά, κοίτα, μπροστά. Πού, τι ωραία γυαλιά που φοράει η κοπέλα. Αχ, στα μάτια μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Για να δω. Όχι εκεί, ρε. Άντε. Που τι θεογκόμενα είναι. Τι φτιάχνω ο Θεός όταν είναι στα κέφια του, έτσι στα μάτια. Ψυχραιμία, Στάθη, ψυχραιμία, γιατί μου φαίνεται την έπαθα τη ζημιά. Και εσύ, και εγώ την έπαθα. Στα μάτια, έλα, κάτσε μπροστά μου. Ρε. Κάτσε μπροστά. Τι κάνεις εκεί, ρε. Έλα, ρε. Κάτσε εσύ μπροστά. Όχι, εσύ ρε, στα μάτια. Έλα, εδώ, ντρέπομαι εγώ. Για κάνε μου τη χάρη. Έλα, στα μάτια μου. Με βλέπουν και γελάνε. Με μένα τι κάνουν. Έλα, με μένα. Έλα, να κάτσουμε εκεί δυο μπροστά. Κάτσε κάτι. Ξάπλωσε. Καλά που μου το είπες. Αχ, καίει πολύ άμμος, ρε! Κι εγώ και εγώ μέσα. Ουχ, καίει πάρα πολύ! Πάει το τυγράκι μου, θα γίνει γιουβετσάκι! Ρε εσύ, Στάθη, κοίτα αυτή εκεί τι τρώει! Ουχ, τι τέτοια μοβόρα! Εμοβόρα! Δεν μου λες, έλα, πώς αισθάνεσαι τώρα? Σαν να μου τον τρώνε μερμήγκια. Δεν πάει να πέσουμε στη θάλασσα. Έχεις δίκιο, πάμε να βουτήξουμε. Αμάν, ο Παπαγιώργης είναι κρύψ. Στάθη! Την ευλογία σου, πάτερ! Ποια ευλογία μου, βρε καταραμένε! Τι κάνεις εκεί! Μαθαίνω κολύμπι στα καβούρια! Γέλατε έξω! Δεν έρχεσαι εσύ καλύτερα μέσα! Στάθη! Άσε τα αστεία και βγείτε έξω! Τι πράγμα είναι αυτό! Τι είναι αυτό, βρε! Ο Βούδας με τα 7 χέρια! Φία, έχει κι άλλο! Σκάσε, σώμα. Ορίστε. Στην υγειά σας. Υγιένατε. Στο κεφαλάκι σου, Ανούλα μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να τον δω πρώτα, καλέ μαμά, και αν μ' αρέσει, τότε ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Μωρό, και ο Θεός θα το βάλει και εμείς θα το βάλουμε. Καρπερί μωρό, Ανθοδόρα μου. Καρπερί. Σωστή κουνέλα είναι το χρυσό μου. Εμένα μοιάζει. Ήρθε. Ήρθε. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μη με ενοχλείς κανείς, έχω σοβαρή δουλειά στο δωματιό. Η σοβαρή δουλειά δεν είναι στο δωματιό σου, είναι μέσα στο σαλόνι. Έχω την ύφη μέσα και περιμένει, πρέπει να κάνεις μωρά, Στάθη. Κάτσε ρε μάνα, επειδή είμαστε άνεργοι πρέπει να γίνουμε να πούμε πολύτεκνοι για να βρούμε δουλειά. Σε παρακαλώ, τι της θέλεις τις νύφες εδώ μέσα. Εγώ αγόρι μου δουλεύω για το καλό σου. Σε παρακαλώ, έλα μέσα να τη δεις. Πρέπει να βρεις δουλειά, Στάθη. Πρέπει να σε δω τακτοποιημένο εγώ. Αχ, μωρέ μάνα, αχ, ρε μάνα, καλά να ρίξω μια ματιά. Μην τρως τα νύχια σου, παιδί μου. Μην τα τρως, μωρή, θα συγκλώ γαμπρός και θα σπάσει η ιδέα. Ωχ, ρε μάνα, αυτή δεν είναι για τα κιλά μου. Είναι για τα κιλά του Μπουζίδη. Ναι, αλλά αυτή θα σου κάνει μωρά, πολλά μωρά και θα έχεις μάτσο τα μόρια. Φας και θα μάτσο θα έχω. Καλά, ρε μάνα, πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Όπου να είναι, έρχεται ο γαμπρός.
Μην τώρα στέλνει, παιδί μου. Έχει αγωνία το καημένο, αλλά και ο Στάθης έχει αγωνία να τη δει. Είναι όμορφο, θεία! Κούκλος. Σωστός κούκλος. Φίλοι Ρωμαίοι! Φίλοι Ρωμαίοι! Απ' τα σεπόλαινοι άνθρωποι! Φίλοι σεπολιώτες! Ρε Σιμάνο, σαν άσπρος ελέφαντας είναι. Φίλοι σεπολιώτες! Νιώθω μια περίεργη μέσα μου ανακατοσούρα που τα βλέπω τούμπα, άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά στα καμίνια, μη με ξεματιάζει μωρέ σκαλιάλα εσύ. Αχ, βλέπω το πρόσωπο στον κόλο και τον κόλο στο πρόσωπο. Όσε ζωνία! Ανούλα τι λέτε! Μη μου το χαλάς, αυτή δεν είναι η Ανούλα, είναι το Παχύσαρκο. Χριστός και Παναγιά. Το σπονδυλωτών, είναι αυτή που λέει, είναι το σύνθημα των αυτιών, είναι το σύνθημα της Οτίτιδας, είναι το σύνθημα «Βρε με λαχρινάκι, με πόντισε σφαρμάκι, βρε με λαχρινάκι, με πόντισε σφαρμάκι». Είμαι τρελός, είμαι καλά, είναι ο δημάρχος που όλο ανεβαίνει και ρίχνει την αλλαγή. Μόλι δεν ρίχνεις την αλλαγή, ζήτω η αλλαγή, ρε μάνα. Εδώ και τώρα, Παναγί! Τρελάθηκε, Στάθη! Όχι, δεν τρελάθηκα εγώ! Ο Ζάιτς τρελάθηκε που δεν θέλει να πάει στο Παναθηναϊκό! Ζήτω ο Αναστόπουλος! Τι ωραία που δεν λέει! Ζήτω το κουβάλι της Θράκης! Το Αιγαίο είναι, ήταν και θα είναι ελληνικό! Πάμε να φύγουμε από εδώ! Εδώ είναι τρελάθηκο! Μακάρι! Μακάρι οι τρελοί! Μακάρι οι παλαβοί που έχουν το ίδιο βασίλεμα δικό τους! Μαμά μου αρέσει, τον αγαπώ! Να, θα μου το πληρώσετε αυτό τρελή! Θα μου το πληρώσετε! Εσένα θέλω, εσένα γουστάρω, εσύ μου την έδωσες κονδύλο, με κονδύλο. Αχ, κι εγώ! Ωραία, ας τα διάλα, φύγε από εδώ, ας τα διάλα, φύγε από εδώ. Ας τα καλά! Ρεζίλη, βρεγίναμε, ρεζίλη και νούμερο. Πώς θα βγούμε αύριο από το σπίτι. Ρεζίλη γίναμε. Χίλιες φορές ρεζίλη, ρε μάνα, παρά να έχω αυτό το δεινόσαυρο. Άμα και μην το ξανακάνεις αυτό, μάνα, πια. Μην μου ξαναφέρεις νύφη εδώ μέσα, γιατί θα γίνει. Εγώ τη Μαρίνα θέλω, ρε μάνα. Ποια Μαρίνα? Τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα και ψωμί και... Τ' άκουσα, αδρεβάκι μου, αυτό και πολύ καλά είναι. Και ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα? Η UNICEF! Την πάτε μου, αδερφέ μου, να δούμε τον κόλο της κερίας. Ηρακλή, δυστυχώς πέσαμε σε ζόρικο. Πήγαινε να καθαρίσεις. Το βλέπω. Μετά σε θέλω να μιλήσουμε, έτσι. Έγινε, δυσκολία. Κάτι θέλω να πούμε. Έγινε. Δεν πληρώναμε, πάμε να πάμε. Έλα εδώ. Ότι δεν πληρώναμε, δεν πληρώναμε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, κύριε? 20.000 λογαριασμός και δίνει μόνο 5. Καλά πήγαινε εσύ. Αν δεν πάγαινε, ρε, και πολλά πληρώναμε. Γιατί θέλει προκύψει να έχουμε. Κοίταξε, για να μην προκύψει τίποτα, πλέρωσε, γιατί αν δεν πληρώσεις θα προκύψει ο νόμος. Αν δεν πάγαινε, ρε. Κοιτάξτε μια σκουλικατέρα που μου φέρανε να μου πουλήσει μαγιά. Φύγε ρε, φύγε! Θα βήξω ρε και θα χεστείς. Πρόσεξε, κοίταξε να δεις. Εσύ είσαι καλός κύριος. Δεν είσαι χοντρομαλάκας. Τι είπες, μωρή καραμάδα! Θα σε διαλύσω ρε! Τα λεφτά σου ή τα κουλά σου. Εντάξει, μαδρεφάκι, θα πληρώσαμε. Πω, μου το ξέρανε. Ωχ, και δεν σου φαίνεται, μου αδερφέ μου, δεν σου φαίνεται. Θα πληρώσω, ρε παλικάρι, θα πληρώσω. Μην τα φτύνεις, δεν χρειάζεται. Είδα και πάτα, κυρά μου, να σε φέρω στο νοτά μου. Είδα και πάτα, κυρά μου, να σε φέρω στο νοτά μου. Ωρε Παναγία μου, πού ήσουν να τόσο καιρό και δεν σε ξέρα, γλεντζέ μου! Έχετε μια μεγάλη παρέα. Σπέρα! Καλησπέρα! Εδώ τι είναι, δίσκο ή σουβλετζίδικο? Εσείς αντίλες να είναι. Δίσκο. Μπράβο σου, το βρήκες. Δηλαδή εδώ χορεύουν, έτσι. Άμα ξέρεις. Τώρα τι λέει, δεν ξέρω. Παιδιά εδώ είναι, ελάτε. Σπέρα! Βέβαια, πού πάτε? Τι σημαίνει? Πρέπει να βγάλετε μάρκες για να μπείτε μέσα. Ωραία. Ο πίσω. Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Τις μάρκες, φίλε. Ο πρώτος. Μα καλά, μας βλέπεις τώρα. Εντάξει, μωρέ, τι έγινε τώρα. Πόσο κάνουνε, πέντε? 1250. Ωραία, πάρε ένα χιλιάρικο και είμαστε εντάξει. Έλα, έλα, έλα και τα υπόλοιπα. Έλα, μωρέ, θα αυτοκίνητε τώρα με 250 δραχμές, άντα από εκεί. Έλα, έλα. Κάτσε. Α, 250. Δώσε μου και τα πέντε. Ορίστε. Ναι, καλύτερα από εκεί. Έλα.
Λοιπόν, εμένα οι φάτσες αυτών δεν μου αρέσουν καθόλου. Σιγά, ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ με το Στάθη ανεβαίνουμε και διαλάμε το pick-up και σπάμε τους δίσκους. Ο Πάνος κάνει πως χορεύει για να είναι κοντά στον πίνακα με το γενικό διακόπτη. Σβήνει τα φώτα και μέσα στο σκοτάδι και τη βαβούρα το σκάμε. Πότε αρχίζουμε δουλειά? Βασικά για να αρχίσουμε δουλειά πρέπει να βρούμε το διακόπτη. Και πώς να το βρούμε το διακόπτη? Εγώ λέω να πάω να ρωτήσω τον αυτόν εκεί. Τι λες, ρε? Σε πολύ βλήμα, μωρό αδερφέ. Κοίταξε να δεις, για μένα μην με εξαλαπείς βλήμα, γιατί θα σκοπάω να φύγω από τους ομόνους, έτσι! Τι να σου πω λοιπόν, για να μπλέξει κανείς μαζί σου πρέπει να είναι βλάκας ή ηλίθιος. Εσύ τι από τα δύο είσαι? Γεια. Νομίζω ότι το βρήκα τον πίνακα. Πού είναι? Πού είναι? Εκεί στο βάθος. Πάνω. Ναι. Λοιπόν, εσύ κάνεις πως χορεύεις για να είσαι κοντά στον πίνακα με το διακόπτη. Εντάξει? Έγινε. Πήγαινε. Τι θέλεις? Να χορέψουμε, Πάνω. Πάνω, δεν πήγαινε από εδώ. Μόνη σου. Πάω για καμάκι. Βρήκα κοριτσάκια προστάτευτο. Δεσποινής, νομίζω ότι εμείς οι δύο κάπου γνωριζόμαστε. Άσε. Το κόλπο είναι παγιάτικο. Το κόλπο είναι παγιάτικο, το άλλο είναι φρέσκο. Τσούλα. Βάλε ρόδες και τσούλα. Άντε δε. Τι κάθεσαι, τσούλα. Τι κούλα. Τσουλάω τώρα. Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Ήρθα για κούλουμα. Για την κουλάρα, για σένα κούλα μου. Υποφέρω κούλα. Εγώ υποφέρω περισσότερο από σένα. Σοβαρά κούλα μου υποφέρει, υποφέρει για μένα. Εσύ Θεέ, γιατί με έκανες τόσο όμορφο και υποφέρουν τα κορίτσια για μένα? Υποφέρω από τις βλακίες που λες. Μπράβο, όχι κούλα μου, γιατί μου τα λες εμένα αυτά? Σπάσε. Ορίστε. Είπα σπάσε. Ποιος είναι ο κύριος? Ο Κυριάκος. Δεν χάρηκα καθόλου, κύριε Κυριάκο. Σπάσε. Πώς σε λένε? Τι πράγμα? Πώς σε λένε? Εμένα? Ναι. Είσαι εδώ και δεν με ξέρεις. Α, βασικά τώρα που άκουσα τη φωνή σου κατάλαβα. Είσαι η Μπέτη, έτσι? Μπράβο, το βρήκες. Φίνα. Τι πράγμα? Φίνα, λέω. Τι σκουντάς, εσύ τι σκουντάς? Πάμε, πού, να ορμήσουμε. Όρμα εσύ. Μαζί θα ορμήσουμε. Πρώτα εσύ και μετά εγώ. Μετάνιωσα. Άντε ρε που μετάνιωσες. Καλησπέρα. Θα στο κάνω λίπα ρε το μαγαζί για να μάθεις. Άντε ρε που θα με πεις εμένα προηγουμένως, Τζούλα, θα σου δαγκώσω το λαρίκι ρε τσουπ. Άρε κόλλο, πρόσκατο. Θέλει ξύλο το σουβλί. Κυριακομή.
Δηλαδή να πούμε ισοκόμενο στην ισχύ, ε! Αν σου πω ότι δεν είμαι, θα σου πω ψέματα. Αλλά δεν με χαρίζεις αυτό εδώ το πράγμα. Πάμε να καθίσουμε, Ρετζέσκα. Πήγαινε εσύ, εγώ θα χορέψω μόνη μου. Γιατί πειράχτηκες, Ρετζέσκα, επειδή είμαι όμορφος, θέω εγώ δηλαδή. Μωρέ, τι δουλειά εσύ έχεις εδώ? Χορεύω, σε πειράζω. Ας το τι άλλο πήγαινε σπίτι μου, σου καμία. Η πίστα είναι για όλους. Έλα, έλα, ας το κορίτσι, έλα να χορέψω. Πάμε, φτιάχτηκα! Καλό! Ζέστη κάνει, έχω σκάσει. Να κλείσει! Γυμνή χορεύουν κύριε! Όχι γυμνή! Έχουμε εξευτελιστεί τελείως! Αυτό νησί μας έχει γίνει νήσος του σατανά! Νήσος των κολασμένων! Μα τι λέτε τώρα! Πώς να κλείσει αφού έχει άδεια λειτουργίας! Εξάλλου τι κάνουν εκεί! Χορεύουν! Είναι κακό που χορεύουν! Χορεύουν χορούς κολασμένων! Η δικιά σου είναι. Η δικιά μου, ναι. Η τόπια. Η τόπια. Ήθελα να ήξερα που είναι ο αδερφός της ο Μαλάκας να την έβλεπε. Να την έβλεπε. Πώς τη λένε? Κέτι. Κέτι και την αδελφή μου Κέτι τη λένε. Ωραία, να την χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Έλα και τούλα. Έλα, βγάλε και τα υπόλοιπα μανάρι μου. Έλα. Έλα μαζί. Βγάζω, τα βγάζω. Κάνε το κορίτσι μου όλα. Έτσι μπράβο να δούμε και κάτι. Κάντα, κάντα, κάντα. Σκάσει κάτι με δύναμη. Έτσι μανάρι μου και το. Πού, αλλά αυτή φώτα βρε να δούμε. Φώτα να βλέπουμε ρε κι άλλα φώτα. Να το πω. Σβήστε τα φώτα ρε. Σβήστε τα φώτα ρε. Θα πεθάνει. Γιατί ρε φίλε. Δεν είμαι φίλος ρε. Αδερφή είμαι. Αδερφή μου είναι. Είμαι αδερφός της. Θα πεθάνει. Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6500, κουλαμαγούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Οικόπεδα και ακροδιαμάχια στην Κερατέα, τηλέφωνο 638-4722. Αυτόματες κατσαρόλες, αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος, κατσαρόλες σύφυλλερ, νοικοκυρές σύφυλλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκα στο. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες, Ρεστάθη. Γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες, ρε. Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβά. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Μίλα. Γραφείο κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήστε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως το φέρετρο επιστρέφεται. Κουλαμακούς! Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο! Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα, μωρέ, Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη? Τι αγαθός, ρε κούλα, που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την καρσέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο. Κυριάκος της κούλας είμαι μόνο εγώ. Μην να κατεβαίνω και στο γήπεδο και να μου φωνάζω από τις κερκίδες. Κυριάκο!
Ο Στάθης! Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα! Ε, όχι, δεν πειράζει. Το σπάσω, δεν μου δείτε τώρα. Όχι, όχι, περίμενε. Ωραία, θα το σπάσω. Σε παρακαλώ, μην κλείσω, μην κλείσω. Θα το σπάσω. Θα τον σκίσω τον αρχιτέκτονα. Αγρίεψε! Δεν μας άπες αυτά, κύριε Μάρι, ε. Βαδίζεις περίφημα. Τι βαδίζω. Εγώ άλλο πτέσσα είμαι. Σε βλέπω πρωταθλητή. Εγώ δεν σε βλέπω καθόλου. Η τεχνική μόνο σου λείπει. Σε λίγο θα μου λείπουνε τα δόντια, η μύτη και το σαγόνι. Δεν πονάς. Ε, δεν πονάς. Δεν πονάω. 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 Φάτομαι. Φροντίστε να φάει όλο το φαΐ του. Είναι εσείς την ξέρω τη δουλειά μου. Όλο θα το φάει. Δεν θα πονέσει. Ξεφανίστε σε αυτό, Παναγία μου. Α, την ξεφάνισε το και πήγε να τον ειδοποιήσεις. Καλά. Άντε καλέ, πήγαινε φέρε τα υπόλοιπα. Άντε, γονή σου, πήγαινε πάρε το αφεντικό σου. Α, για κάνε μου τη χάρη, εντάξει. Άντε, μπράβο. Και το γλώσσα εκρονορδί. Κύριε Στάθη, κύριε Στάθη. Τι φωνάζεις, παιδάκι μου, σ' άκουσε, κοριτσάκι μου. Τι φωνάζεις. Εσύ τι είσαι εδώ. Σερφ. Τι, κάνεις σερφινγκ. Αχ, μάγειρας και λεγό, Στάθη, εξ' αυτά. Μου έλεισε, τσεντά. Άντε, να σου λέω πω ότι είσαι έτσι να παχύνεις. Γιατί μια χαρά δεν είμαι έτσι. Αχ, ένας παπαστάθης δεν μπορεί να είναι πετσί και κόκαλο. Μα τι λέει αυτός, εγώ είμαι πετσί και κρέας. Άντε, χρυσόμουση, πήγαινε φέρε και τα υπόλοιπα. Και δεν μου λες, εγώ θα τα φάω όλα αυτά. Εσύ, για να γίνει συν. Και αν δεν έχω όρεξη. Θα στην ανοίξω εγώ. Έλα, λεμονάρι μου, να το περπιτώ εγώ. Εδώ, έλα, εδώ. Εκεί θέλεις. Ναι, εκεί. Που θα σου στερεώσω εδώ. Εκεί στο... Πότε, μωρί. Τζους. Γιατί λες τζους, θέλει να κάνει τζις. Να φέρει το ματοτζους της είπα. Άντε, φέρε. Ναι. Μπράβο, μωρί. Κρόσανη ψυχή μου. Μόντο. Μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ νόσιμο. Μπράβο, ναι. Θέλει να κάνει είναι θαύμα. Μπράβο. Έχει μία γεύση. Είναι λίγο λιμυρό. Ναι. Αλλά είναι δοκιμάσιο. Μπράβο. Πάει κάτω. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Κύριε Σέρφινγκ, είστε πάρα πολύ καλός. Κάτι μου έρχεται. Έτσι, δεν είπες να δεις το φαΐ. Μου αρέσει, αλλά... Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Κάτι μου ήρθε. Δεν θα αργήσω. Περιμένετε. Κάτε μωρί, εσύ εδώ, με παλούκι. Λες δεν προλάβει να ξαναγυρίσει. Δεν νομίζω τώρα θα τα τεζάρει το τεκνό. Καλημέρα σας, κύριε Στάθη. Καλημέρα σας. Πόπι, πήγαινε μέσα. Έλα, τζους και έτσι, άντε. Δεν άργησε, ε. Με την ησυχία σου. Όλος ο χρόνος δικός σου. Ευχαριστώ. Μέρα, παιδιά, γιατί τέτοια περιποίηση. Γιατί σαν σήμερα πριν μια εβδομάδα σε βρήκαν οι ψιέ. Να μην το πλετήσουμε. Να πάω πολύ νόρτιμο. Αλλά εκμένα είναι λίγο αλμύρο. Έλα τώρα, πάει. Θα έλαψα. Είναι μια αλήθεια, ε. Ναι. Ότι με... Τι νιώθεις? Αχ, κόφτης. Κόφτης. Ήταν ένας κόφτης. Αχ, δεν θα αργήσω. Έρχομαι. Κύριε Στάθη, τι πάθατε? Ωρα που βρήκες κι εσύ. Γιατί δεν σου αρέσει? Μου αρέσει, αλλά άμα κάτσω λίγο ακόμα θα σε... Καλημέρα σας, κύριε Στάθη. Καλημέρα σας! Κοίτα τυχεία, φίλε μου. Ένα κουτί ποντικό φάρμακο κοντεύει να φάει και αυτός αντί να τα τεζάρει, έπαθε ευκύλια.
Ρε θεία Μάρκα, μήπως μου έχεις... Μωρή σε φού εσύ, μήπως έχεις καν... Μου έρχεται. Τι σου έρχεται. Άσε μας σου εξηγήσω, θα με σκουπίσεις κιόλας. Λες και τα πολύ να παθαίνουν ευκυλία. Τι να σου πω Χρυσέ μου, αυτό σήμερα έχει ξεφτυλίσει την επιστήμη. Άλλοι με μισή δόση σκοτώνουν ελέφαντα. Και πάλι καλημέρα κύριε Στάση. Καλημέρα! Καλημέρα! Ανησυχώ Στάση, τι σου συμβαίνει. Αγί έχει Στάση. Εντάξει, τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι μια... Όχι ρε μπαρούτι, μετά είσες. Αμάν, φεύγω σαν το μοιράζ. Νομίζω ότι τώρα θα τυμάξει. Μηδένα από το τέλος, μακάρις. Πόπι Μέρι, πάρτε τα φαγητά, πάρτε τα γρήγορα. Νωρί, μην τα πετάξεις, τα θέλω για το σκύλο. Με τα λυπάρχει, σκυλάκι. Όχι το δικό μου, το απέναντι. Εγώ δεν έχω σκύλο, έχω το Μίτσο. Καλημέρα κύριε Παπαστάθη. Πού την είδες την καλημέρα, μωρή Ρουφιάνα. Με έχεις πάει με την καλημέρα. Δώσε με ένα Αυτό ήταν, τελείωσε. Δεν άντεξε άλλο. Αντιπάθεια. Έλα, τι έγινε, τρέσαι ο κοκαλιάρης. Ποιος κοκαλιάρης. Καλέ αυτός που είναι μέσα. Δεν ακούω τίποτα. Είδες από την τρύπα. Ποια τρύπα. Της πόρτας της τουαλέτας. Είδα και από την τρύπα. Η πόρτα κλειδωμένη. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ανασένει τίποτα, ακούς. Όχι, τι ανάσαι. Αφού δεν ακούσα ανάσαι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Τώρα να καθαρίσω και με τους άλλους. Εμένα με χρειάζεσαι. Όχι, τι δεν κάνω. Α, εντάξει. Εδώ θα σε πληρώσω. Όχι, στο γραφείο. Καλά, μπορείς να μου πεις ποιος είναι αυτός που κουβαλήσατε πάλι μέσα. Άσε να δούμε τι θα κάνει και ο Μάρκος. Θα μπλέξουμε άσχημα με τον Μάρκο. Εγώ στο είπα να μην τον εμπιστευτείς. Έλα, καημένη, τα παραλές. Μάρθα, Μάρθα, να δεν μάθατε τίποτα. Πέθανε. Τι! Πέθανε σαν το Λούκουλο από το πολύ φαΐ. Πάει ο ανιψιός μου, τεζάρισε. Και τι θα κάνω τώρα. Καλά πλάκα μας κάνεις, ρε Μάρκο. Έχεις δει κανένα να πεθαίνει από το πολύ φαΐ. Κι όμως πεθαίνει. Πάει ο ανιψιός μου, τα τίναξε. Μπήκε στην τουαλέτα και εδώ και μία ώρα ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε το καζανάκι. Ευτυχώς το παλικάρι μου, ο αλτρουιστής μου, πριν πεθάνει, με άφησε μοναδικό κληρονόμο. Τι είπες, δεν μου λες τον είδες πεθαμένο. Πού να τον δω, η πόρτα της τουαλέτας ήταν κλειστή. Χτύπησα, φώναξα τίποτα. Φώναξα κλειδαρά να την ανοίξει. Συγχωρεμένος να είναι. Αλλά επειδή είμαστε συνεταίροι, και επειδή του έχουμε ξεκοκαλίζει σχεδόν όλη την περιουσία, είπα από αυτά που μου άφησε ο αδικοχαμένος να σας δώσω και σας κάτι. Όχι κάτι, Μάρκο. Όχι κάτι. Τα μισά θα μοιράσεις. Τα μισά. Ξέρεις πολύ καλά ότι με τα δόντια κρατούσα την κόρη μου να μην του ρηχτεί, Αν ήθελα, θα ήταν σήμερα γαμπρός μου και θα έχεις μείνει στον Άσο. Λοιπόν, ξέχωρα ότι δεν του είπα για την υπογραφή που του πήρες, Για να αλωνίσεις εσύ. Σε παρακαλώ πολύ λοιπόν, θα τα εκτιμήσεις όλα αυτά. Τα ακούς? Καλά σου λέει, μάνα μου. Δεν μπορείς να μας τη φέρεις από πίσω, εσύ. Δεν ξέρω αν εσένα στη φέραν από πίσω. Εγώ όμως έχασα το πισινό μου. Δεν είσαι πεθαμένος. Όχι. Εξαντλημένος είμαι. Κόρη μου, μωρό μου. Να, το μπάνιο αμέσως. Αμέσως πάω, μαμά, το μπάνιο. Α, το κορίτσι μου αυτό, πώς ενδιαφέρεται για τα πισινά μου. Θεέ Μάρκε, το φαγητό ήταν χαλασμένο. Χαλασμένο, αποκλείεται. Τότε ήτανε δηλητηριασμένο. Έλα, αγάπη μου, έλα, πάμε να κάνεις το μπανάκι σου. Σιγά σιγά, γιατί είμαι συγκαμένο. Σιγά σιγά. Δεν πιστεύω με τα μπάνια της κόρης σου να μου στήσετε καμιά μηχανή. Δεν σου μοιάσαμε, κύριε. Εμείς κάναμε μια συμφωνία και την κρατάμε. Και μην ξαναεπιχειρήσεις να κάνεις κανένα δυστύχημα και να μην μας έχεις τη διαθήκη. Κάηκες, Μάρκο, κάηκες. Έχεις το λόγο μου. Έζησε. Πώς έζησε. Θα κάνω μήνυση στην εταιρεία που βγάζει το ποντικό φάρμακο. Δεν μπορεί να με σκοροϊδεύει.
Γιαγιάκα. Νομίζω για μου ότι από το πέσιμο έπαθα θλάσσι στα ούρα, μισό λεπτό να σου πω. Α, το μανάρι μου το γρυζό μου, πως ήταν και πως έγινε. Κάποτε το χτένιζα το μανάρι μου, τώρα ούτε σαπούνι δεν πιάνει. Σαν τη φαλάκρα του μπάρκουλι έγινε. Πρόλαβα, γίνανε άφαντε. Τι πράγμα? Άφαντε γίνανε, χάθηκα λίγο. Πάει τσάντα σου γιαγιάκα, πάνε τα λεφτά. Τι λες μωρέ, κουτί είμαι εγώ. Εδώ τα έχω τα λεφτάκια. Τα λεφτάκια, τα λεφτάκια. Στην πιάτα τι είχες? Για... Πώς θα πω τώρα? Για πατσά, έτσι δεν μας είπες να έρθουμε. Πω πω τι βλέπουνε τα όμορφα και σκιστά μυγδαλωτά μου μάτια. Τι βλέπουνε? Την κούλα, κουλάρα. Κουλάρα ορμάω! Κουλάρα! Και εδώ εσύ! Όπου εσύ και εγώ, κουλάρα! Αλλά που είσαι, μη αντιμετωπίζουμε αυτό το ύφος. Εγώ δεν είμαι σαν το κολόπεδο τον Κυριάκο. Εγώ έχω... έχω πράγμα μέσα μου. Να ένα πράγμα. Για σένα! Έλα, τώρα μη γίνεσαι χιδαίος! Γιατί χιδαίος, αφού έχω πράγμα για σένα, ψυχή έχω για σένα. Πάλι τα ίδια! Και από αυτά έχω! Τι? Από τα ίδια. Έχω αίσθημα. Αγάπη για σένα, κούλα. Δεν με καταλαβαίνει, δεν. Τι να σε καταλάβω, βρε Στάθη, που με έχεις κάνει ρεζίλη από το σταθμό. Και ρεζίλη, η πρώτη φίρμα είσαι. Είσαι η πρώτη κουλάρα της Ευρώπης είσαι. Εγώ φεύγω. Έχεις παρέα. Λέω να φύγω κι εγώ τώρα, γιατί άμα θα έρθει ο άλλος εδώ θα σου δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα... πάω εγώ τώρα. Α, όχι, όχι. Κάτσε, δεν με νοιάζει. Σοβαρολογείς? Ναι. Να κάτσω κοντά σου, κουλά. Ναι, κάτσε. Κοίτα ρε που λέει να κάτσω. Έλα ρε κουλά, δεν μου κάνεις πλάκα ρε κουλά. Όχι. Κοίτα ρε που σου... κουλά, κάτσε δίπλα μου τώρα. Σοβαρά, και κοντά σου και δίπλα σου. Ναι. Κοίτα να δεις που βουίζουνε τα αυτιά μου. Κοίτα πλάκα που παθαίνει. Κουλά να κάτσω. Κάτσε. Κοίτα η κουλά που λέει να κάτσω. Κουλάρα μου γλυκιά. Πώς κάνεις έτσι? Κοίτα τα. Τόσο καιρό έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... Πώς να σου το πω τώρα? Πες το όπως θέλεις, κούλα μου, δεν με πειράζει. Γράφτε μου σε γράμμα με το στόμα, τηλεγραφικός, όπως θέλεις, κουλάρα. Έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... τώρα δεν μπορώ να σου κάνω και ερωτική εξομολόγηση. Ερωτική εξομολόγηση, η κούλα θα μου κάνει ερωτική. Ρε βλάκα μου, κουλάρα μου, γλυκιά μου, κούλα εσύ δεν μου κάνει. Τι θες να σε κεράσω, τι θέλεις, τσίχλα, γλυφιτζούρι, παγωτό, ό,τι θέλεις. Θα τι λες τώρα, Στάθη? Ό,τι θέλω λέω εγώ τώρα, κούλα μου, εγώ ό,τι θέλω λέω, άσε να λέω ό,τι θέλω, κούλα. Έλα, μίλα πιο σιγά γιατί σ' ακούνε. Τι με νοιάζει μένα τώρα να μ' ακούνε όλοι, εγώ έχω κάνει εκπομπή μέχρι και εκπομπή, καλά θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου. Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος. Τι με νοιάζει μωρέ μένα ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, τα λεωκέτια μου κάνει μένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίκια, τον έσχιζα έτσι, χρακ να πούμε. Τι κάνεις εδώ? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος. Τι κάνεις εδώ, λέω? Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος. Αλλιώς και εσύ θα σου έκανα. Και τα δύο. Λέγε τέτοια εσύ. Λέγε τέτοια. Άντε στρίβε. Μάλιστα. Χαίρετε κυρία μου. Χαίρετε κύριε Κυριάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε. Τι ήταν ένα δύο το Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ ρε, εκτίθεσαι. Έχεις δίκιο, έτσι. Δεν μπορείς. Στάθη, απόψε έχει περιπέτεια.
Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Τι πράγμα? Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Κατάλαβα. Σήμερα δεν το γλιτώνουμε το ξύλο. Τι ωραία. Σώθη ο Κυριάκος. Λοιπόν, οι μισοί από εσάς είστε καθήκια. Εντάξει, εντάξει, το παίρνω πίσω το λόγο μου. Οι μισοί από εσάς δεν είστε καθήκια. Πάει, χάλασε ο κόσμος. Γεια σας. Σου φαίνομαι περίεργος με το λουλούδι στο χέρι, Να, τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο. Μας έχετε συνηθίσει αλλιώς εμάς τα όργανα της τάξεως. Ροζ Ρόις είναι αυτή. Είπες? Λέω η Σίλβια. Ποια Σίλβια? Αυτή που έχει το τουριστικό στην παραλία? Μπράβο. Πολλά λεφτά οικονομάει, έτσι. Ας είναι καλά οι εικόνες. Όταν όμως την πιάσουν θα τα πληρώσει μαζεμένα. Κάποιο ρε παιδάκι, μα την πιάσουν, γιατί αν την πιάσουν τη γυναίκα. Τι έχεις εδώ μέσα? Τη στιά σου. Δεν κατάλαβα. Μα το κορόιδο κάνεις. Ποιο περιμένεις με το γαρίφαλο στο χέρι από τη Σίλβια? Οι εικόνες. Για ποιες εικόνες μου μιλάς? Α, πολύ σανό σε ταΐζουν ρε παιδάκι μου. Σου λέω τη στιά σου, το γαρίφαλο, η Σίλβια. Ποιος σου έδωσε το γαρίφαλο σένα? Κανείς, το βρήκα κάτω. Οχ, κάτω. Κατάχαμα. Κατάχαμα. Μόνο του. Μόνο. Στην τύχη. Στην τύχη. Χαίρετε κύριε. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Θα σου δώσει λαφτά σου, σου λέω. Ας το δώσω. Όχι, ας το δώσω. Μα δεν πρέπει κύριε. Ας το δώσω. Τι είναι αυτά? Εικόνες. Βοήθειά μας κύριε. Μέσα. Μα είμαι χριστιανός ορθόδοξος, να μην έχω τις εικονίτσες μου. Μέσα σου λέω στο τμήμα. Μα σας παρακαλώ. Μέσα. Άρεσε Σίλβια. Τι έγινε με τις εικόνες? Βρήκαμε τίποτα? Μάλιστα κύριε. Τις βρήκαμε την ώρα που τις μετέφερε για να τις προωθήσει στην Αθήνα ένας γουρός. Ευστάθιος γουρός. Άεργος. Από την κατάθεσή του όμως προκύπτει ότι τις εικόνες τις μετέφερε για λογαριασμό της Σίλβιας Καρπέτου. Ξέρετε, αυτή που έχει τα τουριστικά είδη στην παραλία. Ήμουνα σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει τσιγάρο? Πούρο θέλεις? Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί κλειστά τα περιπτράσαμε, άντρε φίλε. Στο διάλο. Κλοπή, κλοπή. Όχι, όχι. Ληστεία? Όχι. Βιασμός? Όχι. Φόνος? Μια ξαναμιλήσεις θα τον κάνω, έτσι. Έλα, σγουρέ, πάμε στο διοικητή. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε? Φίλε, τώρα που θα βγεις έξω πάρε κανένα τσιγάρο. Άμα δεν έχει τσιγάρο θέλει τσιμπούκι. Άσε με, αδρε φίλε. Έλα, έλα, πάμε. Εμπρός. Έλα, πέρασε. Αυτός είναι κύριε διοικητά. Σγουρός λέγεσαι? Ευστάθιος του Δημητρίου και της Ντόμνας, τόπος γεννήσεως Αθήνα, κατοικία Αθένου 48, Ανοβούλα, ανάστημα 1,76, σχήμα προσώπου, ιδέες, χρώμα, οφθαλμό, καστανό, επάγγελμα, άεργος. Τι είναι αυτά που λες ρε? Έστειχε της αυτοϊτάς μου, κύριε αστυνόμενο. Δεν μου λες τι παριστάνεις, τον τρελό ή τον βλάκα? Δεν τον παριστάνω, είμαι βλάκα. Είμαι βλάκας και πατήρης, αλλά δεν ξέρω γιατί. Είμαι πατήρης επειδή είμαι βλάκας ή βλάκας επειδή είμαι πατήρης. Πες μου τι έγινε με τις εικόνες. Πώς βρεθήκανε στα χέρια σου? Δεν φταίω εγώ κύριε αστυνομία, η Σίλβια φταίει. Πολύ ωραία κόμμενα η Σίλβια. Την ήθελα για... Την ξέρεις τη Σίλβια? Την ξέρω. Δεν είναι ωραίος κόμματος? Ωραία είναι. Σ' αρέσει ρε μπαγκάς έτσι? Πάψε ρε. Ορίστε μας. Άκου μπαγκάς σας. Λοιπόν, λέγε συντομία τι έγινε. Τι να σε εξηγήσω κύριε αστυνόμο μου, τη γουστάριζα τη Σίλβια, το κατάλαβε ότι ήθελε να γλύψω κόκαλο. Ο Ροζ Ρόις μου λέει, δική σου μου λέει, ολόκληρη μου λέει, και τη μισή να είχα δεν με πήρε. Ας κράταγε το πάνω της να μου δίνε το κάτω της. Καταλάβατε κύριε αστυνόμο μου? Όχι, δεν κατάλαβα. Λέγε παρακάτω γιατί με σκότσες. Θα πας μου λέει, τρεις εικόνες μου λέει. Εικόνες. Γαρίφαλο μου λέει. Γαρίφαλο. Τη στιά σου μου λέει. Για ποια σου μαράτε, πάρ' το νόμο. Σας παρακαλώ κύριε αστυνόμο, να σας εξηγήσω ότι αλήθεια σας λέω. Μια στιγμή.
Για έλα εδώ. Ορίστε κύριε διευθυντά, λέγεται. Η Σίλβια. Μάλιστα. Σου είπε της θειάς σου. Μάλιστα, αλλά όχι της δικιάς μου, της δικιάς του. Του αλουνού μου. Για νου άλλου, υπάρχει κι άλλος. Αυτό δεν σας λέω κύριε αστυνόμε μου, ότι είναι κι ο άλλος με το γαρίφαλο. Ο χωροφύλακας. Όχι. Ο χωροφύλακας δεν κρατούσε το γαρίφαλο. Κρατούσε, αλλά ήταν κι ο άλλος. Ήταν κι άλλος που κρατούσε γαρίφαλο. Όχι, ο χωροφύλακας. Ω, πας τον ακούω, πας τον ακούω. Σας παρακαλώ, από άδικο θα με πάτε μέσα. Δεν είμαι ένοχος κύριε αστυνόμε μου. Δεν είμαι ένοχος. Μαλάκας είμαι. Πρόσεχε τις εκφράσεις σου. Τι να προσέχω αφού είμαι. Αφού είμαι. Μυρίζει μασχάλι σου όμως. Βλέπουνε τα μάτια μου, θα πάω ισόβια. Τι λες καλέ? Θα κάνω φόνο. Μα τι έφατε στα καλά καθούμενα? Η κίτσα. Με αντικατέστηση. Στάθη μου, σε παρακαλώ, μην κάνεις φασαρία. Άσε με, μωρέ, και εσύ. Άσε με. Α, ώστε εδώ είσαι, πουλάκι μου, έτσι. Σήκω γρήγορα να πάμε έξω. Τι συμβαίνει? Εσύ κάτσε κάτω, ρε. Είπα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, μωρέ. Καλά, μην όρθιος. Εσύ πάμε γρήγορα έξω. Θα πάω έξω, αλλά όχι με σένα. Θα πάω με το παιδί. Πάμε, Σωτήρη. Αμάν! Αμάν, κρατάτε με! Κίτσα! Κίτσα, άκουσε να σου πω! Κοίτα! Πες την πάντα, ρε! Στάθη μου, περιφρόνησέ τον! Όχι, Στάθη! Εμένα έσπρωξες, ρε! Εσένα! Το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανες! Καθόλου! Καθόλου, θα πεθάνεις! Γεια σου, ρε φίλε. Καλά που είσαι κι εσύ εδώ. Πού βρίσκομαι, τον χτύπησα πολύ. Ζει, πού είναι τώρα? Έφυγε. Τον πήραν οι πρώτες βοήθειες. Ποιες πρώτες βοήθειες? Πήρε την κίτσα και έφυγε. Την κίτσα και... Την κίτσα! Θα τον φάω! Θα τον φάω! Αφήστε με! Ξέρετε, ο Στάθης μου αντιδρά περίεργα με τις απρόπτες επισκέψεις. Σε όλα αντιδρά περίεργα. Τώρα όμως όπου να είναι θα έρθει. Σας παρακαλώ, δεν βιαζόμαστε. Με την ησυχία του. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε ανθώ στην αμμουδιά, ούτε ανθώ στην αμμουδιά. Έχετε για βρυσούλες, λόγι βουνάρα χούλες. Έχετε για βρυσούλες, λόγι βουνάρα χούλες. Μα να διώξε την ύφη, αλλιώς πέφτω από το μπαλκόνι! Χριστός και πώς πλησιάζεις, Λίγκα! Τι θα να κάνεις, αγόρι μου, τρελάθηκες! Ναι, τρελάθηκα! Ποιος ξέρει τι μου βάλει, μου ξανακουβάλισες, λοιπόν, διώξτη ή αυτοκτονώ! Μα πώς θα τη διώξω, αφού δεν την είδες ακόμα! Σαν πως δεν ξέρω τον γούστο σου! Σίγουρα θα είναι καμία που ξέφυγε από το θεραπευτήριο ο Άγιος Παντελεήμονας! Διώξτη, μάνα, αλλιώς θα πέσω! Όχι! Όχι, αγόρι μου, μην πέσεις! Φύγετε! Φύγετε, σας παρακαλώ, θα κρεμοτσακιστεί ο γιος μου! Πάμε να φύγουμε, αφού δεν μας θέλει. Εγώ δεν θέλω να την δει. Δεν θέλω να σε δω. Δεν θέλω να χαλάσω το οπτικό μου πεδίο. Φύγε από το σπίτι μου, μη σου πω καμιά κουβέντα. Μα πώς του μιλάς, μωρέ, έτσι του κοριτσιού. Έτσι μη μιλάς, γιατί θα πέσω, έτσι. Φύγε από το σπίτι μου, καλό κουμάς θα είσαι εσύ. Άρε μάνα, όλες του σκηνιού και του παλουκιού μου κουβαλάς εδώ μέσα. Πρόσεξε πώς μιλάς. Το κορίτσι είναι από σπίτι. Και αν είναι να με κάνεις ρεζίνη συνεχώς, καλύτερα να γκρέμω τσακίς, δεν είναι ησυχάζω. Εσύ το λες αυτό, ρε μάνα, τότε θα πέσω. Όχι, όχι, βρε παιδάκι, μέλα μέσα να τη δεις. Δεν θέλω να τη δω. Έλα, βρε κορίτσι μου, έλα να σε δει. Δεν θέλω να τη δω. Ορίστε, δες με. Κάπου την έχω ακούσει αυτή τη φωνή. Μαρίνα, Μαρίνα, να. Παναγιά
βοήθεια, θα τσακιστεί. Αχ, ρε Σιμάνα, τι μου έκανες με τις νύφες που μου κουβαλούσες. Καθίσου, αγόρι μου. Αχ, ρε Σιμαρινάκι, θα με φάει για σένα το μαύρο χρέος που με πιάνεις από την γραβάτα. Γιατί, αγάπη μου. Γιατί θα μου πεταχτούν τα μάτια έξω. Αγάπη μου. Αχ, Μαρινάκι μου, για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα που η Μαρίνα έφαγε χορτάρι και μου πες αγαπώ. Την αγαπάει ο τρελός. Θα του γράψω και το μαγαζί. Πώς βρέθηκες εδώ, ρε Μαρινάκι? Η κοπέλα είναι που σε περίμενε στο σαλόνι. Όχι, ρε Θεέ, γιατί δεν μου το έλεγες πιο μπροστά, ρε μάνα. Μη με νικοβάλλεστε, ένα στρώμα, γρήγορα ένα στρώμα. Δεν μπορώ, μανούλα με, δεν μπορώ. Σύρεφε, ρε πυροσβεστικό. Πώς θα ξεκρεμαστώ τώρα εγώ από εδώ? Δώσ' μου τα χέρια σου, εγώ είμαι εδώ. Κύριε Στάφη, μη φοβάστε, πέστε, είναι μαλακά. Πέσε. Τι λέει ο μαλάκας, να πέσω? Πού να πέσω, άμα πέσω θα με μαζεύουν με το κουταλάκι. Αχ, Μαρινάκι μου, θα σε δω στον παράδεισο. Κρατήσου, αγόρι μου. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Κρατήσου, αγάπη μου. Δεν αντέχω άλλο, πέφτω, δεν αντέχω άλλο. Μα τι γίνεται, αντί να πέφτω σηκώνομαι. Καλέ, ποιος σου είμαι, ο Σούπερ Γκούφι είμαι.